όλες μας τις δυσκολίες και όλους μας τους φόβους. Mm. Για να έρθουμε και στο θέμα μας. Πώς το έδεσες. Ωραία, ωραία. Οι φόβοι μας λοιπόν, αυτές οι καταστάσεις με τις άσχημες σκέψεις, με τον περιορισμό δραστηριοτήτων ενδεχομένως, διότι αν φοβάμαι να βγω στην αγορά, έχω αγοραφοβία. Αν φοβάμαι να μπω στο ασανσέρ, έχω κλειστοφοβία. Δεν κάνω πράγματα ή τα κάνω πιο δύσκολα, δυσκολεύω τη ζωή μου. Mm-hmm. Και φυσικά με τις συνθήκες έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, φοβόμαστε ακόμα και τον γείτονά μας, τον οποίο δεν γνωρίζουμε πλέον. Mm-hmm. Πραγματικά. Τι λένε οι ψυχολόγοι πάνω σε αυτά? Καταρχήν θα πρέπει, ξεκινώντας τη συζήτηση, να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ΑΝΑ θεωρεί ότι η υγεία δεν είναι μόνο η απουσία μιας νόσου, δηλαδή το να μην είμαστε άρρωστοι, αλλά το να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Μάλιστα. Άρα, ένα άτομο που έχει τη σωματική του υγεία, αλλά δεν είναι ψυχικά υγιές, mm-hmm. πάλι είναι μισό. Αν ένα άτομο είναι ισορροπημένο ψυχικά ή σωματικά, παρόλα αυτά όμως είναι κοινωνικά απομονωμένο, σε συνδυασμό με τις φοβίες που μου είπες πριν, και πάλι υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Υπάρχει πρόβλημα γιατί πολύ απλά είμαστε κοινωνικά όντα, έχουμε ένα ατομικό συνειδητό επίπεδο και ασυνείδητο, αλλά και δρούμε και σε συλλογικό επίπεδο. Δηλαδή δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε ή να δούμε έναν άνθρωπο πέρα από την κοινωνία και από τις καταστάσεις που υπάρχουν γύρω του. Βέβαια, δεν είναι μόνος του. Από τη στιγμή που ζει και δραστηριοποιείται μέσα σε ένα σύνολο, επηρεάζεται και από αυτό. Αλλά και οι φόβοι που ανέφερες πριν πραγματικά είναι, νομίζω, σαν το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής μας, με κάθε επόμενο, κάθε επακόλουθο αυτών. Κατάθλιψη, φοβίες, σοβαρές διαταραχές και γενικά ψυχολογικές δυσκολίες που μας δυσχεραίνουν από το να δραστηριοποιηθούμε, να ζήσουμε, να δρούμε, να αναπτυσσόμαστε και να εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι, σαν άτομα. Μάλιστα. Και φυσικά για να μην τρομάξουμε τους τηλεθεατές μας, να πούμε ότι άλλο οι φόβοι και άλλο οι φοβίες. Βέβαια, βέβαια. Οι φοβίες είναι κάτι καθαρά που αφορά διαταραχή, η οποία σίγουρα θα πρέπει να θεραπευθεί άμεσα. Και σίγουρα αποτελεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση στη ζωή μας, ενώ ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που μπορούμε να πούμε άνω ότι θα βοηθούσε να το δούμε και σαν μια ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι. Βέβαια, αμέ. Πολύ σωστά. Έτσι. Ναι. Είναι συναίσθημα λοιπόν ο φόβος και όπως όλα τα συναισθήματα έχουν τη θετική και την αρνητική χρειά τους. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο φόβος είναι μία δύναμη που μέσα μας αντικατοπτρίζει εκείνη τη συναισθηματική κατάσταση που βρισκόμαστε σε μία πραγματική απειλή, σε μία πιθανή κατάσταση, δηλαδή από την αβεβαιότητά μας μήπως γίνει κάτι. Ένα πιθανό εχθρό, ας πούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Και φυσικά μπορεί να προκαλείται και από στρεσογόνες καταστάσεις, που δεν είναι λίγες η αλήθεια στις μέρες μας, από τις διάφορες κοινωνικές, οικονομικές καταστάσεις που βρισκόμαστε σε μια πολύ βαθύτατη κρίση, όπου σαφώς οι φόβοι, ο φόβος μάλλον, να το πούμε έτσι στον ενικό αριθμό, είναι ένα συναίσθημα κυρίαρχο. Φοβόμαστε τι θα γίνει με την εργασιακή μας κατάσταση, αν θα έχουμε τη δουλειά μας, αν θα μπορούμε να έχουμε τα προστοζήν. Φοβόμαστε εάν με όλα αυτά που συμβαίνουν, με την εργασιακή αβεβαιότητα, με τις διάφορες περικοπές που συμβαίνουν στο εισόδημά μας, αν εμείς θα μπορούμε να ικανοποιούμε τις υποχρεώσεις μας, σε οικογενειακό λοιπόν επίπεδο. Μάλιστα. Άρα όλο αυτό... Είναι υπαρκτή φόβη αυτή. Αυτή είναι ρεαλιστική είναι φόβη. Ρεαλιστική βέβαια, φόβη. Βέβαια. Όπως φαντάζομαι ότι ρεαλιστικός φόβος είναι και ο φόβος του... Τι συμβαίνει με τόσους ξένους, ας πούμε, που έχουν έρθει στον τόπο mm-hmm. μας και mm-hmm. που έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα, που φυσικά, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, δεν οφείλεται αποκλειστικά βέβαια, στους ξένους βέβαια. Που έχουν έρθει, αλλά έχουμε μία έξαρση της εγκληματικότητας τα τελευταία mm-hmm. χρόνια και αυτό νομίζω μπορούν να το βεβαιώσουν και στατιστικές, mm-hmm. ιδιαίτερα στις μεγαλοπόλεις. Τι γίνεται, πώς μπορούμε να προστατευτούμε από όλους αυτούς τους φόβους, μάλλον πώς μπορούμε να απεγκλωβιστούμε από αυτούς τους φόβους? Καταρχήν, ο φόβος δεν είναι ένα συναίσθημα που υπάρχει μόνο του. Όπως είπα και πριν, συνεπάγεται και άλλα συναισθήματα, θυμό, αισθήματα ενοχής, ανικανότητα να κάνεις διάφορα πράγματα, άρα δράσει σε διάφορα επίπεδα. Ως τέτοιο λοιπόν πολλαπλό συναίσθημα, η ψυχολογία έρχεται να κινητοποιήσει και να χρησιμοποιήσει όλα της τα όπλα
γιατί η ψυχολογία είναι μια επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη συμπεριφορά και προσπαθεί να βρει τρόπους μέσω διαφόρων τεχνικών να την κάνει ακόμα καλύτερη, να την κάνει πιο λειτουργική και πιο υγιή. Ναι, δηλαδή όταν κάποιος που έχει, αισθάνεται αυτό το συναίσθημα, mm-hmm. ας πούμε, του φόβου και έρθει στον ειδικό, έρθει mm-hmm. σε σένα, έρθει, mm-hmm. εφτάσει πια στον χώρο του ψυχολόγου mm-hmm. και πει βοήθεια, mm-hmm. φοβάμαι. Mm-hmm. Καταρχήν ξεκινάμε από τη διάγνωση, δηλαδή τι φοβάσαι. Ποιος είναι ο λόγος που φοβάσαι. Καταγράφουμε και φτιάχνουμε μία λίστα με τους πραγματικούς μας φόβους. Δηλαδή με αυτούς τους φόβους και τους κινδύνους που υπάρχουν στην πραγματικότητα. Στη συνέχεια είναι βοηθητικό να γράψουμε και μία λίστα με τους φόβους που πιθανολογούμε ότι μπορεί να υπάρξουν, για παράδειγμα, στο μέλλον. Δηλαδή μέσα σε βάθος 3 ετών. Επίσης, στη συνέχεια μπορούμε να καταγράψουμε ό,τι αφορά το ατομικό μας επίπεδο. Δηλαδή, αυτό που ανέφερα και πριν, τα δυνατά μας σημεία. Δηλαδή, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία με τα οποία εμείς έχουμε, που έχουμε μάλλον εμείς στη διάθεσή μας και μπορούμε να κινητοποιήσουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε τους φόβους και τους κινδύνους πραγματικούς ή πιθανούς. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μερικοί ψυχολόγοι, Άννα, υποστηρίζουν ότι το να ασχολείσαι με πιθανούς κινδύνους είναι κάτι τοπικό ή μάλλον έξω από τη σφαίρα του πραγματικού και δεν σε βοηθάει πολύ. Αυτό ουσιαστικά το προσπαθούμε και το περνάμε στους ανθρώπους που έχουν τέτοιες δυσκολίες, γιατί πολύ απλά είναι ένα σενάριο και το σενάριο δεν έχει ανάγκη από το να βρούμε μία λύση. Γι' αυτό, αν συμβεί κάτι, τότε σίγουρα πρέπει να κινητοποιηθούμε. Όμως, αυτό πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε στον άνθρωπο ο οποίος έχει ενδόμηχα, νιώθει ενδόμηχα αυτό το φόβο, έστω και αν είναι πιθανός. Γι' αυτό λοιπόν με την καταγραφή και τη συνειδητοποίηση ότι έχω αυτούς τους φόβους, είναι το πρώτο βήμα, το οποίο με βάση τα δικά μας προσωπικά εφόδια, δύναμη, πίστη, καλλιέργεια πνεύματος, αυτοπεποίθηση, πολύ σημαντικός παράγοντας η αυτοεκτίμηση. Ακριβώς. Αυτό θα ήθελα τώρα να πω ότι έχοντας δύναμη, έχοντας βάση και δυνατή αυτοπεποίθηση, νομίζω ότι πολύ πιο εύκολο το αντιμετωπίσεις και ίσως να είναι και μία τακτική του να έρθουμε μπροστά στο φόβο μας. Φοβόμαστε το σκοτάδι. Κατάματα. Ας μπούμε σε ένα σκοτεινό χώρο, ξέρω εγώ. κάτι τέτοιο. Πολλές φορές, εντάξει, όταν έχουμε κάποιον φόβο για το σκοτάδι που μας δυσχεραίνει την κινητοποίηση και τη ζωή μας, περνάμε στη σφαίρα της φοβίας. Οπότε χρειάζεται μια γνωστική συμπεριφοριστική θεραπεία σε αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό που περιγράφεις είναι η κατακλυσμία μέθοδος, έτσι ονομάζεται. Υπάρχει. Βέβαια. Μα πάντα λες εύστοχα πράγματα, πώς να μην υπάρχει. Είναι αυτό που ερχόμαστε, αυτό που λες, σε αντιμέτωπη καθαρά με το φόβο μας. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γίνεται λίγο σταδιακά, έτσι, με τη βοήθεια ενός ειδικού φυσικά. Από εκεί και πέρα γράφουμε και τις αδυναμίες μας, Άννα. Γιατί αν ένα άτομο γνωρίζει ότι είναι ευάλωτο, ότι δεν μπορεί να επιδείξει, για παράδειγμα, αποφασιστικότητα, είναι αναποφάσιστο, αναβλητικό, δεν είναι συνεπές. Όλες αυτές οι αδυναμίες μας κάνουν ακόμα μεγαλύτερους τους φόβους και έρχεται μια πολύ μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και σε αυτό που μπορούμε να πετύχουμε. Άρα, η πρώτη διαδικασία είναι η αναγνώριση των φόβων και η δεύτερη διαδικασία είναι το να γνωρίσουμε βαθιά μέσα μας τι είναι αυτό που έχουμε, το καλό, το θετικό, που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά και τι είναι αυτό που το έχουμε σαν προσωπικό εμπόδιο, που μας αφήνει πίσω και μας αδρανεί και μας ακινητοποιεί. Μάλιστα, γνωρίζοντας, τρόπος συρρυκνώνει λίγο το φόβο. Ο τρόπος εννοεί του να τα γνωρίζουμε αυτά τα δύο στοιχεία. Πρώτα, όταν το γνωρίσουμε, mm-hmm. τον περιορίζει λίγο, τον μικραίνει. Γενικά, αν ακολουθήσουμε αυτή τη μεθοδολογία, νιώθουμε ότι έχουμε περισσότερο τον έλεγχο των πραγμάτων. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς βοηθούμαστε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, περνάμε πλέον, γιατί και ο φόβος είναι ένα συναίσθημα το οποίο, όπως είπαμε και πριν, προέρχεται από την αβεβαιότητα. Άρα, το να κάνουμε πιο δεδομένα τα πράγματα γύρω μας και μέσα μας, mm-hmm. αυτό μας προσδίδει μια σιγουριά, μια ασφάλεια, που η αλήθεια είναι ότι λείπει πάρα πολύ στις μέρες μας. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Βέβαια, εμείς εδώ στην επαρχία δεν το αισθανόμαστε τόσο έντονα ακόμα.
Δηλαδή τα παιδιά μας θα παίξουν ελεύθερα στις γειτονιές. Εμείς θα κυκλοφορήσουμε και μέχρι αργά το βράδυ, έστω και μία γυναίκα μόνη της και δύο γυναίκες μόνες τους. Βέβαια τα κρούσματα που έχουμε κι εμείς δεν είναι λίγα. Όχι, δεν είναι λίγα, αλλά δεν είναι τουλάχιστον οι εγκληματικές περιπτώσεις, ας πούμε οι επιθέσεις ή τα ξαφνικά στον δρόμο, ας πούμε τέτοια πράγματα νομίζω δεν έχουμε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και φυσικά όλο αυτό μεγενθύνεται ανάλογα με τα προβλήματα της κάθε μικρής κοινωνίας. Δηλαδή όσο αυξάνεται η ανεργία, όσο αυξάνεται οι παράγοντες που αυξάνουν το στρες. Οικονομική στενότητα. Έτσι ακριβώς. Και γενικά όλα αυτά τα φαινόμενα έξαρσης της βίας και της εγκληματικότητας ανθίζουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Φυσικά σαν μικρή κοινωνία έχουμε μικρότερο. Πιο ασφαλής, ας πούμε, ναι, μεν θα πάμε στον ειδικό, θα μας βοηθήσει πρώτα αναγνωρίζοντας τις φοβίες και μετά καταπολεμώντας τις. Ας πούμε, κάποια μικρά εργαλεία τα οποία να είναι χειροπιαστά να τα βάλουμε στο σπίτι μας, ούτως ώστε να αισθανθούμε ότι άντε τώρα δεν φοβάμαι τον κλέφτη. Ας πούμε, αν ο φόβος μας είναι αυτός. Καταρχήν, μέσα από αυτή τη μεθοδολογία, το τελικό βήμα είναι να αναπτύξουμε στρατηγικές. Η στρατηγική είναι κάτι το οποίο πλέον είναι χειροπιαστό και μπαίνουμε, όπως θα λέγαμε, βαθιά στη λύση του προβλήματος. Άρα, για να αντιμετωπίσουμε, για παράδειγμα, τον κλέφτη, κοιτάμε όλους εκείνους τους παράγοντες που μπορούν να μας προσδώσουν ασφάλεια. Μάλιστα. Δηλαδή, να ασφαλίσουμε το σπίτι μας με έναν καλύτερο τρόπο. Να βάλουμε συναγερμό, ας πούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, είναι κάποια μικρές κινήσεις, οι οποίες όμως σε κάνουν και να κοιμάσαι καλύτερα και να ζεις καλύτερα και να αποβληθεί αυτό το αίσθημα του φόβου που έχεις μέσα σου. Ή να αγοράσουμε ένα χρηματοκιβώτιο και να βάλουμε ένα. Έχουμε τη μορφή και, πολύ και χρήματα στο σπίτι. Να πολύ καλή ιδέα, σαφώς. Γενικότερα όμως νομίζω, Άννα, ότι αν αντιληφθούμε την πηγή του θέματος, την πηγή δηλαδή, την αιτία του φόβου, τότε κατευθείαν μέσα από αυτή τη μεθοδολογία μπορούμε να αναπτύξουμε στρατηγικές και να βρούμε εναλλακτικές λύσεις. Επίσης θα ήταν πάρα πολύ βοηθητικό αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε να τις βοηθήσουμε και να τις συζητήσουμε και με το συγγενικό ή οικογενειακό μας περιβάλλον. Γιατί σίγουρα δύο μυαλά είναι καλύτερα από ένα. Έτσι. Οπότε δίνονται περισσότερες λύσεις, περισσότερες εναλλακτικές. Το δεδομένο είναι ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή και δεν αξίζει να ποτίζεται με φόβους οι οποίοι πολλές φορές είναι και αδικαιολόγητοι. Έτσι. Βέβαια, φόβοι και ανασφάλειες περιορίζουν και τις δραστηριότητές μας και μας εγκλωβίζουν, ας πούμε, σαν άτομα. Και σαν ενήλικες, πολλές φορές μπορώ να σου πω ότι περνάμε και στα παιδιά μας αυτό το άγχος και αυτό το φόβο για διάφορα. Με αποτέλεσμα, τα παιδιά, Άννα, έχει βρεθεί ότι μπορεί να αναπτύξουν πολύ πιο συχνά και σε μικρότερη ηλικία φοβίες. Όχι φόβους απλά, φοβίες για το σκοτάδι που ανέφερες και πριν, αγοραφοβικές τάσεις που είναι πολύ πιο δύσκολα, γιατί αλλιώς δουλεύεις και με έναν ενήλικα ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί και να κινητοποιηθεί και να κινητοποιήσει όλα αυτά τα θετικά στοιχεία της δυνάμεις του για να βελτιωθεί, και αλλιώς ένα παιδί το οποίο δεν έχει ακόμα ακατάλληλη γνώση του περιβάλλοντός του, δεν μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματά του αρνητικά και θετικά. Έχει αναπτύξει άμυνες μέσα στη ζωή. Οπότε είναι ακριβώς. Πιο και αυτές οι άμυνες που είπες τώρα μου δίνεις και το έναυσμα για να σου πω ότι οι αμυντικοί μηχανισμοί που ο κάθε άνθρωπος αναπτύσσει είναι μεγίστης σημασίας, γιατί πολύ απλά υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης, όπως για παράδειγμα έχω άγχος, έχω εργασιακή ανασφάλεια, μου δημιουργείται μέσα μου τέλος πάντων το αίσθημα της αβεβαιότητας. Πώς το αντιμετωπίζω αυτό? Κάποιοι άνθρωποι το αντιμετωπίζουν με μια εσωστρέφεια, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται η κατάθλιψη, το άγχος, αρνητικά συναισθήματα και πολλές φορές καταλήγουμε στις διαταραχές. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι το αντιμετωπίζουν με επιθετικότητα, με θυμό, με αγανάκτηση. Γι' αυτό και βλέπουμε συχνά διάφορες εκδηλώσεις βίας και εγκληματικών ενεργειών. Που είναι αποτέλεσμα πάλι φοβίας. Αν όμως χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία μας, την προσαρμοστικότητά μας, το θάρρος μας και αξιοποιήσουμε και όλη τη θετική μας ενέργεια και διάθεση προς την αποφυγή όλων αυτών των φοβικών ερεθισμάτων ή, εν πάση περιπτώσει, των αιτιών του φόβου μας, νομίζω ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια αποτελεσματική λύση για να ζούμε καλύτερα.
Έτσι, λοιπόν, ήταν πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Και να προσθέσω ότι διώχνοντας από πάνω μας φόβους, ανασφάλειες ή και φοβίες, όταν περάσουμε, ας πούμε, στην περίπτωση των διαταραχών, είναι σαν να ξαναγεννιόμαστε. Νέοι άνθρωποι, λοιπόν, ναι. Γεμάτοι θάρρος για τη ζωή, γεμάτοι κουράγιο και αισιοδοξία. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα Εγώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς. Ρίζικο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα τώρα, ξέρετε. Εσείς φυσικά δεν πάτε πουθενά, διότι έχουμε πολλά ακόμη να σας δείξουμε.